Το ραντεβού μου με τον καρκίνο το είχα το 2011, 28 Οκτωβρίου. Ξύπνησα το πρωί με φρικτούς πόνους στην κοιλιακή χώρα και πήγα στο πλησιέστερο νοσοκομείο που εφημέρευε. Εκεί πέρα, μετά από 2 ώρες εξετάσεων, μου ανακοινώσανε ότι έχω καρκίνο και μάλιστα μεταστατικό. Η πρώτη μέρα ήταν δύσκολη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ιδίως το απόγευμα όταν έφυγαν οι δικοί μου και έμεινα μόνος μου. Μετά πέρασα το πρώτο χειρουργείο, το δεύτερο χειρουργείο, χημειοθεραπείες, το δεύτερο χειρουργείο και μια σειρά από χημειοθεραπείες. Δεν είναι τίποτε. Ειλικρινά δεν είναι τίποτε. Είναι δύσκολες οι χημειοθεραπείες, αλλά περνάνε. Εντάξει. Είναι μια θεραπεία. Τι βοηθάει τον ασθενή να ξεπεράσει αυτό το ταμπού που υπάρχει με τον καρκίνο? Πρώτον, να μιλάει αυτόν. Ναι. Να λέει σε όλους: ναι, έχω καρκίνο. Έχω καρκίνο, δεν έχω επάρατα νόσο. Έχω καρκίνο. Δεύτερον, να έχεις πολύ καλούς γιατρούς. Οι γιατροί είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και όχι απλώς γιατροί, πρέπει να είναι και άνθρωποι. Διότι η ψυχολογική υποστήριξη των γιατρών και των δικών σου είναι πιο σημαντική απ' όλα. Τρίτον, να εργάζεσαι. Εγώ κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων εργαζόμουν. Εργαζόμουν όλο το διάστημα. Κάποιοι φίλοι θα είναι μαζί σου, κάποιους φίλους θα χάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς η κοινωνία μας είναι έτσι φτιαγμένη που κάποιοι φίλοι, ακούγοντας ότι έχεις καρκίνο, πάβουν να είναι φίλοι. Γενικώς πρέπει να είσαι αυθεντικός. Δουλεύω, έχω πλέον δικιά μου εταιρεία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καρκίνος ήτανε και πέρασε.